αναστέλλονται μέχρι το τέλος του μηνός λόγω των αυστηρών μέτρων προστασίας κατά της διάδοσης του κορονοϊού, οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας όλων των βαθμών, εκτός από εκείνες που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση. Τα δεδομένα διαφορετικά, ίσως λιγότερο αυστηρά από ότι στην περίοδο της πρώτης καραντίνας με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας να εξηγεί απευθυνόμενος στους πολίτες πώς ακριβώς λειτουργούν τα δικαστήρια και στην Καλαμάτα. Μπήκαμε σε μια περίοδο τώρα που είναι πιο ανοιχτή από την προηγούμενη, από το προηγούμενο lockdown, δηλαδή επιτρέπονται περισσότερα πράγματα. Οι τακτικές δίκες γίνονται στο σύνολό τους. Αυτές δεν έχουν εξέταση. Είναι αυτές που δεν έχουν ακροατήριο και δεν έχουν εξέταση μαρτύρων στα δικαστήρια. Είναι αυτό που λέμε με τους φακέλους και που εξετάζονται ενόρκως σε συμβολογράφο ή και αλλού οι μάρτυρες. Αυτή είναι μια κατηγορία. Η άλλη είναι κάποια ασφαλιστικά μέτρα που έχουν να κάνουν με προσημειώσεις, εξαλείψεις, εγκυοδοσίες, συγκεκριμένα ασφαλιστικά μέτρα. Επίσης γίνονται οι δίκες που αφορούν στην εκουσία δικαιοδοσία που αφορούν τη θέση κάποιου σε δικαστική συμπαράσταση, μόνο αυτές όμως. Και γίνονται γενικά οι δίκες οι οποίες δεν έχουν μάρτυρες. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται στα εφετεία οι εφέσεις, δικάζονται, για τα πολιτικά δικαστήρια μιλάω πάντα, όπου δεν υπάρχει μάρτυρας. Αυτό όμως απαιτεί οι συνήγοροι να έχουν κάνει την προηγούμενη δήλωση στο δικαστήριο και να λένε, να γνωστοποιούν ότι η δίκη θα γίνει χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Όλες οι άλλες περιπτώσεις δεν γίνονται και ή θα προσδιοριστούν οι πολιτικές δίκες από τα δικαστήρια και θα ενημερωθούν οι διάδικοι μέσω των δικηγόρων τους, δεν θα ασφαλούν δηλαδή κλήσεις, ή κάποιες οι ποινικές, αυτό που σας είπα ήταν για τις πολιτικές, οι ποινικές αποσύρονται, δηλαδή αυτές που θα γίνουν στο ποινικό κομμάτι θα είναι μόνο οι παραγραφόμενες και μόνο τα αυτόφορα. Οι υπόλοιπες υποθέσεις δεν θα γίνουν οι ποινικές. Άρα δεν χρειάζεται ο κόσμος να προστρέχει στα δικαστήρια αν δεν έχει συνεννοηθεί με το δικηγόρο του. Για τις μετακινήσεις υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις τώρα. Προβλέφθηκε από την πολιτική προστασία με το 13.03 προβλέφθηκε στον αριθμό 3 και η μετακίνηση προς δικηγόρο, προς συμβολογράφο. Θα πρέπει να παίρνουν όμως και μια βεβαίωση από το δικηγόρο του ότι πρέπει να μεταβώ στο δικαστήριο ή πρέπει να μεταβώ στο συμβολογράφο. Και κάπως έτσι θα κυλήσει τώρα το διάστημα αυτό τουλάχιστον του πρώτου μήνα, της πρώτης αυτής περίοδου. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Περικλής Ξηρογιάννης, κάλεσε όλους να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, αφού ο ίδιος είναι ένας από αυτούς που έχουν νοσήσει από κορονοϊό. Ήμουν αυτός που πρόσεχα πιο πολύ από όλους. Δηλαδή με τη μάσκα πάντα και μάλιστα έκανα και παρατηρήσεις σε όποιον, ακόμα και πολίτη που έμπαινε στα δικαστήρια και έβλεπα ότι δεν φορούσε. Ο κάθε ένας οφείλει με το που βλέπει το παραμικρό, την παραμικρή μεταβολή στην υγεία του να το ερευνά, δηλαδή να εξετάζεται. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που αυτή η κατάσταση με τον νέο την περνάει κάποιος ασυμπτωματικά. Είναι πολύ ήπια συμπτώματα. Όμως, πλην όμως, θα πρέπει να το ελέγχει, διότι μπορεί ο ίδιος να μην έχει, αλλά μπορεί να το μεταδίδει. Προφανώς. Άρα, κατευθείαν πρέπει να το ελέγξει κάποιος και να απομονωθεί, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τους γύρω του, ένα. Και δεύτερον, φυσικά να το γνωστοποιήσει, ειδικά όταν είναι σε κάποια υπηρεσία ή σε κάποιες θέσεις που έρχεται και σε επαφή με τον κόσμο ή με το κοινό.